Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, όσοι έρχεστε από μακρινά μέρη και της χώρας μας και αλλού. Χαιρετώ τους παλούς και τους νέους που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Η σημερινή κυβέρνηση θεωρεί κεντρική της ευθύνη την όθηση του αγροτικού τομέα προς το μέλλον, ένα μέλλον μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο οργανωμένο. Ο εξυγχρονισμός της παραγωγής και η εφαρμογή των νέων μεθόδων και των τεχνολογιών στον τόπο της παραγωγής ήταν εξάλλου και θα είναι πάντα η καλύτερη δύναμη σε κάθε οικονομική κρίση. Μια οικονομική κρίση που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν επέτρεψε στους αγρότες μας να αξιοποιήσουν την επιστημονική τους γνώση και τις νέες τεχνολογίες που σε άλλα σημεία του κόσμου οδήγησαν σε αποτελεσματική βελτιστοποίηση της παραγωγής. Αντίθετα, είχαν να αντιμετωπίσουν την αρνητική νοοτροπία που δημιούργησε το εξαιρετικά στρεβλό μοντέλο αντιλήψεων και πολιτικών που ζημίωσε τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά τη χώρα μας. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Εδώ βρίσκονται και συζητούν και οι υπεύθυνοι αυτοί που έχουν αυτή την οτροπία και προσπαθούν σήμερα να εμφανιστούν ως εξυγχρονιστές. Θα υπενθυμίσω απλώς ότι όπως αποκαλύπτουν οι οικονομικοί δείκτες των προηγούμενων ετών, δείκτες που τους γνωρίζουμε καλά όλοι εμείς που καταγόμαστε και ζούμε σε αγροτικές περιοχές, είχαμε φτάσει στο σημείο ενώ το 12% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδος να ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, να συμμετέχει στο ακαθάριστο επροϊόν μόλις με το 2,9% και το 80% των κοινοτικών ενισχύσεων να φθάνει σε μόλις 20% του αγροτικού πληθυσμού. Αυτά τα νούμερα αποκαλύπτουν τον οικονομικό και υπαρξιακό αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των αγροτών μας. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, προσπαθήσαμε εν μέσω τεράστιων εμποδίων να παραδώσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας. Και κάναμε αρχικά τα αυτονόητα, Αποφύγαμε και γλιτώσαμε για την αγροτική Ελλάδα καταλογισμούς, πρόστιμα δηλαδή. Κλείσαμε παλιές εκκρεμότητες που έρχονταν ακόμα και από το 2008. Και είμαστε σήμερα στο σημείο ο Έλληνας αγρότης να εισπράττει, κατά μέσο όρο, περίπου τα διπλάσια ποσά επιδότησης αναστρέμα από τον μέσο ευρωπαίο αγρότη. Το σημαντικότερο όμως, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η νέα κυβέρνηση επέτρεψε στο νέο αγρότη να έχει ξανά όραμα. Και σαν παράδειγμα επιτρέψτε μου να σας, φέρω ότι πριν μερικε... μερικέ... να σας αναφέρω ότι πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκε η συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα Κοπέρνικος. Μέσα από αυτό ο ελληνικός διαστημικός οργανισμός και γι' αυτά σίγουρα θα σας πει με περισσότερες λεπτομέρειες ο κύριος Παπάς ο συνάδελφος που κάποιοι λιδωρούσαν πριν από λίγο καιρό θα οργανώσει το Συντονισμό Πανεπιστημίων Ερευνητικών Κέντρων Επιχειρήσεων και Δημοσίου για τον τριπλασιασμό των εκτάσεων γεωργίας ακριβίας εντός του 2018, που σήμερα είναι περίπου μόνο 200.000 τρέματα. Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών αναμένεται ότι θα μειώσει το κόστος του Έλληνα αγρότη εντός των επόμενων δύο ετών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα επιτρέψει τη χρήση ενός μεγάλου, και ενός μεγάλου πλήθου εφαρμογών και νέων μεθόδων που θα βελτιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή, αφού θα επιτρέψουν την επιτήρηση των καλλιεργειών, θα επιτρέψουν τη γρηγορότερη παρέμβαση, θα επιτρέπουν όπου χρειάζεται, καθώς θα αναλύονται μέσω δορυφόρου οι κατατόπους καλλιέργειες και θα προτείνονται άμεσα οι βέλτιστες λύσεις άρδευσης χρήσης λοιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Επίσης, οι αγρότες με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στις νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικού εμπορίου, τηλεεκπαίδευσης, τηλειατρικής κλπ. Αθρηστικά στα προηγούμενα δημιουργήσαμε υποδομές όπως η κάρτα του αγρότη, που κινητοποιεί πόρους στην Ήπεθρο, εξασφαλίζει επιχειρήσεις και στηρίζει αγροτικά εισοδήματα και καλλιέργειες. Στόχος μας είναι να εξαπλώσουμε υποδομές, εφαρμογές και τεχνολογίες με ίσους όρους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κανένας πολίτης είτε ζει στη μεγαλύτερη πόλη, είτε στο πιο απομακρυσμένο χωριό, δεν θα είναι αποκλεισμένος επειδή διάλεξε να ζει μέσα από κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα καινοτομία όμως, χωρίς νέους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν γίνεται. Και γι' αυτό, για να βοηθήσουμε στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, απλοποίησαμε το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα φτάσει στα 6 περίπου δισεκατομμύρια, με την εισαγωγή μίνιμουμ βαθμολογίας ως προαπαιτούμενο του υποψήφιου επενδυτή νέου αγρότη. Μειώσαμε τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία υποψηφίων επενδυτών νέων αγροτών και αποκεντρώσαμε διαδικασίες, μεταφέροντας, σε, στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής και στις ερετές περιφέρειες, παίρνοντα από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Πριν μερικέ μέρε, επίση, ανακοινώθηκε το μέτρο του προγράμματο αγροτική ανάπτυξη ύψου 120 εκατομμυρίων ευρώ, που θα προκηρυχθεί στι αρχέ του 2018 και με το οποίο θα ενισχυθεί η παροχή γεωργικών συμβουλών προ του αγρότε μα. Προτεραιότητα θα έχουν οι νέοι γεωργοί έω 40 ετών, οι νεοσερχόμενοι και τα μέλη συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων, συνεταιρισμοί, αγροτικέ οργανώσει κλπ. Είναι προφανές ότι με αυτέ και με άλλε παρεμβάσει μα ανοίγει ο δρόμο για την επιστροφή πολλών νέων μα στου τόπου καταγωγή του και στην ουσιαστική αποκέντρωση, η οποία θα δώσει νέο αίμα στο αγροτικό μα κόσμο. Χαίρομαι επίση που το μεγαλύτερο μέρο του συνεδρίου σα είναι αφιερωμένο και θα ασχοληθεί με όρου μέλλοντο για τη γεωργία μα, με την καινοτομία και την ευφύ γεωργία. Απαραίτητε πλέον επιλογέ διαδρομή για την αύξηση τη παραγωγικότητα χρησιμοποιώντα καλύτερου όρου, προστατεύοντας και το περιβάλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι έχω μονοπολί στο χρόνο σα. Θεωρώ όμω είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ή και να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό, αφού είμαστε αποκλεισμένοι εμπολίτε από τα μέσα μας ενημέρωση. Θα με επιτρέψετε πριν κλείσω να αναφέρω ότι προσωπικά από την πρώτη στιγμή ως Υπουργός, ως Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης, κάλεσα σε στενότερη συνεργασία τους ακαδημαϊκούς φορείς και τους επα... του επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς και έχω φέρει σε επαφή πολλά στελέχη αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία. Το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, της οποίας το ΙΜΑΘ e είναι επιβλέπων φορέας, Έχουμε σαν σκοπό να βοηθήσουμε να γίνει πραγματικότητα η παραγωγή προϊόντων στα οποία η Ελλάδα εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα, με αυξημένη προστιθέμενη αξία, με έμφαση στην πιστοποίησή τους, προωθώντας και ενισχύοντας δομές δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών. Βρίσκεται δίπλα σας στο Υπουργείο, σε κάθε αξιόλογη και καινοτόμα πρόταση και θα συνεργαστεί με κάθε σχετικό φορέα για την καλύτερη διεκπαιρέωση, καλύτερη αξιολόγηση και πρόθεση. Σας διαβεβαιώνω ότι οι προτάσεις και τα έργα που θα παρουσιαστούν και θα ληφθούν σήμερα στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα αντιμετωπιστούν με τη δέωσα προσοχή από εμάς και τους υπόλοιπους φορείς. Εύχομαι το Συνέδριο να αποτελέσει τόπο γόνιμων επαφών και συναλλαγών και την αρχή μιας διευρυμένης συνεργασίας φορέων και επιχειρηματιών για τον εξυγχρονισμό της αγροτικής μας παραγωγής. Δεν έχουμε εξάλλου άλλη ευκαιρία παρά να προχωρήσουμε θαραλέα, αγκαλιάζοντας την έρευνα και την καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ.